Πάμε. Πάμε σε παρακαλώ στον κύριο Νικόλαο Γάτσα, είναι ο δήμαρχος Ελασσόνας, γιατί εκεί εδώ και 15 περίπου ημέρες στο Δομένικο της Ελασσόνας τρέχει μαύρο νερό από τις βρύσες των κατοίκων. Είναι πραγματικά εικόνα πολύ άσχημη. Τι έγινε εκεί, δήμαρχε? Τι συμβαίνει, έχετε καταλάβει γιατί τρέχει μαύρο νερό, που οφείλεται το πρόβλημα? Καλημέρα σας. Καλημέρα. Να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον. Πραγματικά είναι ανησυχητικό το θέαμα, ωστόσο εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά ποιο είναι το πρόβλημα και ποια είναι η λύση του. Ναι. Ωστόσο είμαι μαζί σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι μαζί σας για να μεταφέρω και ένα μήνυμα προς τους συνδημότες μου, ότι αυτό το θέμα με την ποιότητα του νερού για κάποιες ημέρες το χρόνο και κάποιες ώρες της ημέρας παρατηρείται εδώ και 15 χρόνια. Και είναι γνωστό κυρίως στους κατοίκους του Δομένικου, οι οποίοι, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουν και εκείνη μια συμμετοχή στην όλη προσπάθεια που κάνουμε για να πετύχουμε να εξασφαλίσουμε. Ναι, πού οφείλετε, πείτε μας, Δήμαρχε, να καταλάβουμε. Πού οφείλετε? Πολύ σωστά το λέτε. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουν και οι θεατές που βλέπουν το βίντεο ότι αυτή η εικόνα προέρχεται από μια υπεράδληση των δεξαμενών και των γεωτρήσεων. Εμείς, ναι, ειδικά το καλοκαίρι, γιατί αυτό το θέμα δεν παρουσιάζεται όλη τη διάρκεια του χρόνου, παρά λίγες μέρες το καλοκαίρι. Υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση νερού, ειδικά, ναι, τις ημέρες του κάψωνα. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση όχι μόνο για τις κατοικίες, αλλά πολλοί από τους συνδημότες μου και κάτοικοι εκεί της περιοχής χρησιμοποιούν το πόσιμο νερό και για τους κήπους τους. Και υπάρχει μεγάλη κατανάλωση, μπορώ να πω μεγάλη σπατάλη. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η δεξαμενή του χωριού αδειάζει πάρα πολύ γρήγορα. Και αντιλαμβάνεστε ότι όταν αδειάζει πολύ γρήγορα είναι πολύ εύκολο να έρθουν και να μπουν στο νερό και κάποια ειζήματα από τη βάση της δεξαμενής, το οποίο δεν θέλουμε και δεν παρατηρείται όταν δεν έχουμε μεγάλη υπεράδληση και μεγάλη κατανάλωση. Συγγνώμη, τώρα αυτό το νερό που βλέπουμε στο βίντεο είναι ακατάλληλο, Δημαρχέ? Αυτό το νερό, το καταλαβαίνετε κι εσείς, είναι κατάλληλο για το οτιδήποτε. Αυτή η μαυρίλα, να μην ούτε πουθενά να μας ακουμπήσει. Για την υγιεινή τους και για όλα. Για τα πάντα. Λύση δεν μπορούμε να βρούμε. Γιατί δεν την καθαρίζουμε αυτή την έρμητη δεξαμενή? Όπως σας είπα, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό το νερό δεν είναι κατάλληλο ούτε για χρήση φυσικά ατομικής υγιεινής, αλλά ούτε και για πόσο μάλλον για πόση. Δεν το συζητάμε. Αλλά σας είπα, παρατηρείται κάποιες ώρες της ημέρας, ναι, όταν αδειάζει η δεξαμενή. Εμείς αυτή η λύση που βρήκαμε είναι να ζητήσουμε από τους συνδημότες μας να κάνουν λελογισμένη χρήση του δικτύου. Αυτό δεν είναι λύση όταν έχει κάψωνες όμως και πολύ ζέστη. Το να μην μπορεί άλλος να μην πιει νερό, να μην χρησιμοποιήσει το νερό. Για τον ντους του, για την προσωπική του υγιεινή. Το οποίο ιδιαίτερα όταν έχει ζέστη και υψηλές θερμοκρασίες χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Έτσι και για άλλη λύση δεν υπάρχει. Θα σας έλεγα επίσης ότι και η άλλη λύση που έχουμε βρει παράλληλα με αυτή που σας είπα είναι ότι έχουμε ήδη εμπλουτίσει τη δεξαμενή με μια δεύτερη γεώτρηση, η οποία και αυτή παρέχει μια μεγάλη ποσότητα νερού για να υπάρχει όσο γίνεται μεγαλύτερη επάρκεια. Ωστόσο, ναι, πρέπει να ξέρετε και εσείς το ξέρετε σίγουρα ότι η διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι πολύ δύσκολη σε μια επαρχιακή περιοχή που αντλεί πολύ νερό. Στα νησιά να δείτε τι γίνεται, κύριε Δήμαρχε. Εσείς έχετε και νεράκι πάνω, τουλάχιστον. Πολύ σωστά. Ελάτε να σας πω κάτι. Να μπει φίλτρο, μισό λεπτό. Να μπει φίλτρο από την εταιρεία ίδρυυσης, να καθαριστεί η δεξαμενή, γιατί μας είπατε ότι είναι το ίζημα της δεξαμενής αυτό. Υπάρχει πιθανότητα? Ξέρετε, είναι λίγο σοκαριστικό να βλέπεις μαυρίλα. Σοκαριστικό πραγματικά. Η δεξαμενή καθαρίστηκε πολύ πρόσφατα και καθαρίστηκε και μόλις χθες για ακόμα μια φορά με την ευκαιρία αυτής της εικόνας. Γιατί, ναι, ξέρετε, και εμείς έχουμε 60 χωριά και προσπαθούμε να προλάβουμε όλα τα προβλήματα όσο γίνεται πιο σύντομα. Αυτός είναι ο ρόλος. Αυτός είναι ο ρόλος. Ναι. Και θεωρούμε ότι οι άνθρωποι που είναι εκεί και το γνωρίζουν βοηθάνε σε αυτή την κατάσταση να μην υπάρχει μεγάλη σπατάλη. Ωστόσο, πολλές φορές, όπως είδατε κι εσείς, υπάρχει αυτή η εικόνα η οποία δεν είναι καθημερινή και δεν είναι συνεχόμενη. Εύχομαι μέσα στις επόμενες μέρες με τα συνεργεία της ΔΕΙΑ να καταφέρουμε να κάνουμε εκείνες τις παρεμβάσεις στο δίκτυο ώστε να μην υπάρχει υπερκατανάλωση και να μπορούμε να ελέγξουμε την ποιότητα νερού. Ωστόσο,
για να μην υπάρχει ανησυχία για τη δημόσια υγεία, να σας πω ότι το νερό χλωριώνεται και η ποιότητά του, όταν φυσικά δεν επισέρχεται το ίζημα, είναι άριστη. Ναι. Δηλαδή η ποιότητα του νερού είναι άριστη. Όταν δεν μπαίνει το ίζημα, όταν υπάρχει πολύ μεγάλη κατανάλωση και επισέρχεται το ίζημα μέσα στο νερό, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι όχι ποιοτικό, δεν είναι ούτε καν κατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε ότι θα λυθεί το θέμα, γιατί είναι, εντάξει, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο για τους κατοίκους εκεί να έχουν μαύρο νερό από τις βρύσεις τους. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, και να μην ξανάρθουμε σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Να λυθεί γρήγορα. Λοιπόν.